Ολοκληρώθηκε στον ΕΦΕΤΗ ανακριτή η απολογία του πρώην Προέδρου και διευθύνων του Συμβούλου του ΟΣΕ, που βαρύνεται με την κατηγορία τη παράβαση καθήκοντο για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη τη Μηρέα Βάρδια τη 28η Φεβρουαρίου, όταν συνέβη το τραγικό συντεροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο πρώην Πρόεδρο και Δευθύνων Σύμβουλο ισχυρίστηκε ότι ενήργησε νόμιμα, καθώ, όπω είπε, απλώ επικύρωσε την εισήγηση τη Επιτροπή Αξιολόγηση του ΟΣΕ για τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη. Ακολούθησε η απολογία των δύο μελών τη Επιτροπή Αξιολόγηση, τα οποία επίση βαρύνονται με την κατηγορία τη παράβαση καθήκοντο. Η οποία είναι πλημιματικού χαρακτήρα. Τα δύο μέλη κλείθηκαν σε απολογία με φορμή τη μετάταξη του προφυλακισμένου στον ΟΣΕ και στην τοποθέτησή του στη θέση του Σταθμάρχη. Στην απολογία του φαίνεται πω ισχυρίστηκαν ότι η μετάταξη έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΣΕ που επέτρεπε αυτό το όρο ηλικία, καθώ ο κανονισμό του ΟΣΕ δεν αναφέρει ηλικιακό όριο για τη μετάταξη. Ενώ ο νόμο επρίτερα στο δημόσιο τομέα προβλέπει ηλικιακό όριο στα 48 έτη. Αύριο, 3η 30 Μαου, αναμένεται η αύξηση των Ιταλών υπεριογνωμόνων, του οποίου έχει καλέσει ο εφέτη ανακριτή, προκειμένου να εξετάσουν το καταγραφικό τη επιβατική αμαξοστοιχία που είναι πλάγιστο δυστύχημα. Τα δεδομένα από το καταγραφικό θα περιληφθούν στο πόρισμα των ανακριτικών αρχών, το οποίο θα αποτελέσει στοιχείο τη δικογραφία. Αρχικά είχαν κληθεί από τον Εφέτη να Ακριτή δύο Ιταλοί, αλλά λόγω τη σοβαρότητα τη κατάσταση, στη Λάρισα αναμένεται να βρεθούν άλλοι δύο, οι οποίοι είναι επικεφαλεί τη ειδική εταιρεία, προκειμένου να διαβάσουν το καταγραφικό, το οποίο έχει κατασχεθεί και φυλάσσεται στο πλαίσιο τη έρευνα.